Επίθεση του Ολυμπιακού με τον Γκόρενς. Χαρίσει όλα αυτά το passing game μέσα από την περιφέρεια. Μαζεύει δυνατά ο Μάικλ. Ο Μάικλ, ο οποίος περνάει μια περίοδο κάμψη μετά από 6-7 καταπληκτικά παιχνίδια στο ξεκίνημα. Να ο Γκόρενς με το κλέψιμο. Φεύγει στον εφηδιασμό. Θα πατήσει γερά, θα αφήσει την μπάλα μάλλον άσα. Αλλά έρχεται και διορθώνει, προσπαθεί τουλάχιστον ο Χαρίσης. Την μπάλα στο μακάρι, ο Γκόρενς ζητάει φάουλ. Κάποια στιγμή θα το δούμε σε επανάληψη. Και έχουμε τεχνική ποινή στο Σάκοτα κατά την Εμελάγε. Ακριβώς έτσι, τεχνική ποινή στον Dragon Σάκοτα. Ποινή. Βλέπουμε λοιπόν, έρχεται ο Μάικλ, εδώ είναι ο Γκόρενς. Θα κάνει το πάτημα. Από πίσω μάλλον είναι το φάουλ. Ζητάει πόδια, αν μπορούμε στα μάτια Μαρμαρά από την ίδια φάση, από την ίδια κάμερα, από κάποια άλλη, να δούμε τα πόδια του Πιτ Μάικλ. Δείτε το δεξί πόδι του Μάικλ, και το... αλλά μετά τις βολές, πολύ σωστά. Μάικλ 7-3. Αν υπήρξε, υπήρξε με τα πόδια και θα ήταν διαφωτιστικό, αν μπορούσαμε να ξαναδούμε από την ίδια ή από κάποια άλλη κάμερα. Λοιπόν, οι δύο βολές. 28-22 για τον Λάρι Στιούαρτ, που ήταν ο πρώτος του πόντος στο παιχνίδι. Το πρώτο του δίποντο στο παιχνίδι. Να και το κλέψιμο από τον Μάικλ. Και τώρα πιάστε τον. 28-24 το Περιστέρι γίνεται απειλητικό. Εδώ είναι ο Πιτ Μάικλ. Ο Γκόρενς έχει συγγύσει αρκετή ώρα. Κάθισε μάλιστα και στον πάγκο στη θέση του ο Γιώργος Γιαννουζάκος. Ένα επίσης πολύ σκληροτράχυλο παιδί. Πάνω στο Μάικλ, όπως το αναμέναμε άλλωστε. 38-30 το Περιστέρι αντεπιτίθεται. Ένα Σκοπιανός, πολύ καλός παίκτης. Παπαμακάριος καταπληκτική σταυρωτή τρίπλα με το ένα χέρι. Εδώ Μάικλ εξεπαφή στα στοχή, η μπάλα και πάρει στα χέρια του Αμερικανού. Reverse κίνηση, καλάθι στα 8 δευτερόλεπτα. 38-32. Χτυπιέ το Σάκοντα στους παίκτες του. 8 λάθη για το Περιστέρι, 2 για τον Ολυμπιακό. Χαρίσεις. Τα λάθη και τα τρίποντα έχουν φέρει τη διαφορά. Λιαδέλης για 3. Κακό σου, κάκιστο. Μάικλ μαζεύει την μπάλα. Ο Λιαδέλης έχει 13 πόντους, αλλά έχει ένα στα 2 τρίποντα. Μάικλ, βλέπετε στο βάθος και το μικρό κενό της κερκίδας του Ολυμπιακού. Μάικλ, reverse κίνηση, καλάθι, όμορφο, πολύ όμορφο, εντυπωσιακό και θετικό. Ο Σκλάβος θυμάται μέρες Μήλωνα, Ηρακλείου και Πανιωνίου, όταν είχε τη δυνατότητα να σουτάρει από μακριά. Κάνει το 59-49, υπάρχει φάουλ. Ο Βαγγέλης Σκλάβος που πετυχαίνει τους πρώτους του πόντους. Είναι το νούμερο της φανέλας του μεγάλου αδικοχαμένου Ντράζεν Πέτροβιτς, ίσως του κορυφαίου μαζί με τους Σαμπόνις, τον Νίκο Γκάλι και κανένα δυο άλλου κορυφαίου Ευρωπαίου όλων των εποχών. Θαυμαστής του Ντράζεν, του Μότσαρτ, των ευρωπαϊκών γηπέδων. Προσπάθησε να κάνει καριέρα στους Καβουκούλους, δεν τα κατάφερε. Πέρασε από την Ιταλία, πέρασε από πρώτο σκόρερ εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι ο αρχηγός δίνει και το ρυθμό πάντα στο Περιστέρι. Μάικλ θα παίξει πλάτη τον Γκόρενς. Του τσεκάρει με το χέρι, φάουλ. Μάλλον όχι, θα παίξει με δύο πλάγιους ή δύο γκάρ. Δείτε εδώ το δεξί χέρι του Γκόρενς. Έκανε φάουλ. Λοιπόν, έχει ένα καθαρό αιμό playmaker τον Χαρίση και ή θα παίξει με δύο γκάρ ή με δύο πλάγιους. Άρα παίζει με δύο πλάγιους τον... Συνήθως ο Μίλαν αναλαμβάνει τη θέση 2. Άρα θα παίξει με πλάγιους τον Μίλαν και τον Γκόρενς. Στην επίθεση υπομονή να υπάρχει χώρος μεταξύ των πέντε παιχτών ώστε να βρίσκουν την καλύτερη επιλογή. Θα ρίξει για τρεις. Αστοχή Μάικλ το rebound, ακούμε τον Γιάννη Νάτου. 66-61. Δεν χρειαζόταν αυτό το φάουλ του Γιούρακ βέβαια, αν και η πρώτη βολή βγήκε σε καλό του Ολυμπιακού. Μέσα. 66-62 και όλα ανοιχτά με προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς. Από μακριά στο 61-53 μαζεύει ο Στιούαρτ. Το Περιστέρι δείχνει τάσεις ανάκαμψης. Πιτ Μάικλ, ωραία σταυρωτική τρίπλα και σπάσιμο μέσα στο Λιαδέλη που φοβάται το πέμπτο φάουλ. Εδώ Πιτ Μάικλ που φτάνει τους 14 με 4-4 βολές, 5-8 δίποτα, 6 rebound. Και ετοιμάζεται ο Χρήστος Χαρίσης. Ο Χαρίσης με φάουλ.